Έχουν κινητοποιηθεί πολίτες της περιοχής, κάτοικοι και επαγγελματίες, στην κατεύθυνση να βρεθεί μια λύση. Πιέζουν λοιπόν και οι κάτοικοι της περιοχής για να βρεθεί μια λύση. Ο κύριος Βρετάκος είναι δίπλα μου. Ο κύριος Χρήστος Βρετάκος είναι ο δήμαρχος Κερατσινίου Τραπεζώνας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εμείς για τη φιλοξενία, να είστε καλά. Κοιτάξτε να δείτε. Πού εντοπίζετε το πρόβλημα καταρχήν, έτσι, ναι. Η πιο απλή ερώτηση μπορούμε να κάνουμε, πού εντοπίζετε το πρόβλημα και πώς αντιμετωπίζετε αυτό ως πρόβλημα. Δέστε, αυτή η απλή ερώτηση που την έχουν απαντήσει οι άνθρωποι της πόλης είναι μια ερώτηση από ό,τι φαίνεται σύνθετη για τα Υπουργεία και τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς γιατί δεν την έχουν απαντήσει ακόμα. Η πόλη ταλαιπωριόταν για δεκαετίες από τέτοιου είδους προβλήματα. Ήμασταν για πολλά χρόνια ο υποδοχέας όλων των υπογόνων δραστηριοτήτων της Αττικής. Αυτό κάποια στιγμή σταμάτησε, οι άνθρωποι πίστευαν ότι θα αλλάξουν σελίδα. Δεν είναι έτσι πια. Εδώ και 2 χρόνια υπάρχει ένα έντονο πρόβλημα δυσοσμίας που δεν είναι θέμα αισθητικής. Δηλαδή μας ενοχλεί η μύτη μας. Φαντάζομαι ότι είναι θέμα που προκαλεί ζητήματα έτσι κι αλλιώς στην υγεία των ανθρώπων μακροπρόθεσμα. Και σίγουρα κύριε Δήμαρχε, σας προκαλεί ανησυχία από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Πέστε. Δηλαδή αυτή η δυσοσμία, αν έχει κάποια άλλα στοιχεία μέσα που είναι επιβλαβή για την υγεία των κατοίκων. Εγώ χωρίς να είμαι ειδικός επιστήμονας θεωρώ ότι αυτό το φαινόμενο αποκλείεται να μην έχει τέτοιου είδους προβλήματα, να μην προκαλεί τέτοιου είδους προβλήματα στους ανθρώπους. Δεν έχουν γίνει πάντως κάποιες έρευνες, κάποιες μελέτες ειδικές για να διαπιστώσετε την αίσθησή σας, ενώ επιστημονικά να διαπιστωθεί και να λυθεί η απορία οποιουδήποτε. Δέστε να δείτε τι μας ενοχλεί. Ότι ενώ υπάρχει πρόβλημα, όλες οι μετρήσεις, τα όργανα της πολιτείας, όταν πάνε στις πηγές που ενοχοποιούνται για αυτό το πρόβλημα, οι εχθές που κάνουν είναι ότι εκείνες οι συγκεκριμένες πηγές δεν το δημιουργούν. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, ή η πόλη βρίσκεται σε μια μαζική παρέστηση, ή κάτι τρέχει με τις μετρήσεις. Δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, για να καταλάβουμε, το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο, οι υπηρεσίες σας λένε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχουν έρθει, έχουν μετρήσει και το πόρισμά τους είναι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Δέστε, δεν μπορούμε να μας πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί την ώρα που στέλνουν τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς, το πρόβλημα εφίσταται. Mm-hmm. Αυτό που μας λένε ότι εμείς δεν έχουμε ταυτοποιήσει την πηγή. Οι πηγές όμως στην πόλη είναι συγκεκριμένες. Ναι, μισό λεπτό, πριν πάμε στις πηγές. Δήμαρχε, μισό λεπτό και επιτρέψτε μου. Πριν πάμε στην πηγή, μετράνε ένα πρόβλημα, το εντοπίζουν, απλώς δεν μπορούν να εντοπίζουν την πηγή. Έχουν μετρήσει να δουν αν όλο αυτό που μιλάμε. Η δυσοσμία σαφώς και είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα το οποίο το αισθάνεστε όλοι, το μυρίζετε όλοι οι κάτοικοι. Από εκεί πέρα όμως έχει γίνει μια μέτρηση να δούμε αυτό που λέτε ότι κάτι πρέπει να συμβαίνει. Αν είναι, δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στην υγεία. Σας λέω, όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αυτά τα 2 χρόνια που τους καλούμε συχνά πυκνά και έρχονται στην πόλη όταν υπάρχει ένα θέμα, δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα. Και σας λέω, όποιες πηγές μετρούν, μας λένε ότι ξέρετε κάτι από εκεί δεν είναι. Έτσι, και ξαναλέω εγώ και το λέω έτσι με ένα σκοπτικό τρόπο. Ή κάποια στιγμή πρέπει να οδηγηθεί η πόλη σε λύση, σε αντιμετώπιση ενός προβλήματος που έχει, να μαζικά τέλος πάντων να νιώθει παρεστήσεις, ή κάποια στιγμή πρέπει να σοβαρευτούν. Εσείς λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, και η τοπική αρχή λέτε ότι είναι συγκεκριμένες οι πηγές τις οποίες γνωρίζετε. Έχετε υποδείξει τις πηγές που εσείς θεωρείτε υπεύθυνες στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για να πάνε εκεί στοχευμένα να κάνουν ελέγχους? Βεβαίως. Δέστε λιγάκι, το πρόβλημα εμφανίστηκε έντονα πάλι πριν 2 χρόνια. Είχαμε ξεχάσει αυτού του είδους τα προβλήματα στην πόλη για μεγάλο χρονικό διάστημα ή τα αισθανόμασταν με υποτονικό τρόπο. Πριν 2 χρόνια ξεκίνησε ένα πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα άρχισε να δημιουργείται στην έντασή του με το που εμφανίστηκε μέσα στον οικιστικό ιστό μια βιομηχανία, νέα βιομηχανία στην πόλη που επεξεργάζεται λίμματα πλοίων που προσεγγίζουν το λιμάνι του Πειραιά. Επεξεργάζεται σλόψη. Οι άνθρωποι έτσι κι αλλιώς. Επομένως, τώρα, Δήμαρχε, εσείς τι περιμένετε? Τι ζητάτε από το Υπουργείο, από τις αρμόδιες αρχές? Τι ζητάτε τώρα, στο διατάφτα? Λοιπόν, εμείς και το περιγράφουμε πάρα πολύ καλά με τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, τον κύριο Γαβρίλη, με τον οποίο με συντονισμένο τρόπο προσπαθούμε να δώσουμε μια διέξοδο σε αυτήν την ιστορία. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Αν τους δυσκολεύει να ταυτοποιήσουν τους ρήπους από πού προέρχονται, να κάνουν αυτό που κάναμε με κόπο εμείς. Εμείς κλείσαμε τα σχολεία μας. Η λύση δεν είναι να κλείνουν σχολεία, όπως καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε να εξορκίζουμε το πρόβλημα, να κοιτάμε τα μετεωρολογικά δελτία, πώς θα φυσήξει για να δούμε ποιο σχολείο θα κλείσουμε. Αν δυσκολεύονται να βρουν την πηγή του προβλήματος, που υπάρχει το πρόβλημα και άρα και η πηγή του, να αναστείλουν βιομηχανικές δραστηριότητες στην περιοχή μέχρι να το κάνουν. Εάν δεν έχουν την τεχνογνωσία ως Υπουργείο, υπάρχουν ένα σωρό επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα στη χώρα
το Πολυτεχνείο, για παράδειγμα, το αστεροσκοπείο, να προχωρήσουν εχθές. Δήμαρχε, ωραία. Πολύ σωστά το τοποθετείτε. Εσείς ως Δήμος ή ως Περιφέρεια δεν μπορείτε να πάρετε το Πολυτεχνείο, αφού το Υπουργείο σας λέει αυτό το ένα το άλλο. Δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε με το Πολυτεχνείο να έρθει να κάνει μετρήσεις για να έχουμε τέλος πάντων και τα αποτελέσματα, αφού δεν προκύπτει από κάπου άλλο, από κάποια άλλη αρχή. Θα σας πω εμείς τι θα κάνουμε και τι έχουμε δρομολογήσει να κάνουμε. Αν πάμε με βάση τη γραφειοκρατία στο ελληνικό δημόσιο κυριαρχεί, θα μείνετε για άλλα 10 χρόνια να κάνουμε με μια προγραμματική σύμβαση. Είναι έτσι όπως σας το λέω, έτσι. Εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση. Η κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει? Να πάει αύριο να κατεβάσει μια νομοθετική ρύθμιση που να δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, εάν δεν θέλει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, εμείς να το κάνουμε. Να μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε χθες σε αυτές τις προγραμματικές συμβάσεις. Μάλιστα. Έτσι. Έτσι, αν είναι, ξέρετε, κάποια πράγματα ο καθένας έχει την ευθύνη του. Παρ' όλα αυτά, εμείς τι θα κάνουμε? Ως μη οφείλαμε, αν θέλετε, και στα όρια της νομιμότητας. Εμείς σε 2 μήνες από τώρα θα έχουμε εγκαταστήσει στην περιοχή που εντοπίζεται το πρόβλημα μηχανήματα για να μετράμε ρήπους και οσμές. Πολύ καλά, και ξέρετε γιατί? Ξέρουμε ότι εμείς δεν θα μπορούμε πια ακόμα και τα αποτελέσματα να τα χρησιμοποιήσουμε. Έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν εγώ δείχνω το πρόβλημα, θα πρέπει το Υπουργείο και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να μου πούνε τι. Να η μύτη σου κάνει λάθος. Η μύτη σου κάνει λάθος. Έχετε δίκιο, Δήμαρχε, γιατί μπορεί να σας κατηγορήσουν ότι το κάνετε και για άλλους λόγους. Επομένως, να έχετε τα αντικειμενικά στοιχεία. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή εμάς λοιπόν μας ενδιαφέρει να μας κατηγορήσει κανείς, γι' αυτό εγώ σας παραθέτω όλες τις πιθανές αιτίες. Η μία αιτία είναι αυτή που σας είπα. Όχι, έχετε δίκιο. Και νομίζω ότι το καλύτερο, Δήμαρχε, είναι αυτό που είπατε. Να προσπεράσετε όλες αυτές τις γραφειοκρατικές αντιδηλώσεις, να έρθει το Πολυτεχνείο. Να γίνουν μετρήσεις, να υπάρχουν και τα στοιχεία και από εκεί πέρα ο καθένας στην ευθύνη του. Ναι, στα όρια της νομιμότητας όμως. Ναι, βέβαια. Στα όρια της νομιμότητας, ως μη οφείλουν. Δεν πειράζει. Ακούστε με να σας πω κάτι. Κάποια στιγμή πρέπει να παίρνει απόφαση το οποίο αυτό δίκαιο σκεφτικό το κάνει συχνά, ότι μακάρι να παρανομούμε για τέτοια πράγματα. Υπάρχουν να παίρνει πρωτοβουλίες. Είναι η υγεία των ανθρώπων. Έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ επιμένω. Εμείς δείχνουμε τους ενόχους. Σας είπα έναν, υπάρχουν κι άλλοι. Έτσι, γι' αυτό σας λέω, είμαι και λίγο σε ένταση, γιατί ξέρω τα αποτελέσματα των ελέγχων. Δεν τα έχω δει, αλλά πιθανολογώ ποια θα είναι. Να. Στην περιοχή έχουμε την Ψιτάλια. Έτσι, δημιουργούσε κάποτε πρόβλημα, κάποια στιγμή περιορίστηκε, σήμερα δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουμε ένα αποχετευτικό δίκτυο από την ΕΙΔΑΠ που δέχεται και βιομηχανικά λύματα. Δεν δέχεται. Βέβαια, έβγαλε μια ανακοίνωση η ΕΙΔΑΠ την Παρασκευή μετά τη σύνδεση που είχαμε κάνει, που είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα, τουλάχιστον με τις δικές τις δομές και τους αγωγούς. Γι' αυτό σας λέω που οδηγούμαστε. Να είστε σίγουρος ότι ξέρω εγώ σήμερα ή το πόρισμα των ελεγχτών ή η ίδια επιχείρηση που σας είπα ως μια βασική αιτία που εμείς θεωρούμε ότι δημιουργεί το πρόβλημα, θα βγάλει και αυτή μια ανακοίνωση και θα λέει δεν φταίμε εμείς. Δεν φταίει ο ένας, δεν φταίει ο άλλος, δεν φταίει ο τρίτος. Άρα έχουμε μια πολύ μαζική παρέστηση ή κάτι τρέχει. Μάλιστα. Ή κάτι τρέχει και Δήμαρχε, δεν εννοώ ότι δεν μετράει. Το παρακολουθούμε το θέμα. Ενώ μπορεί να μην έχουν την τεχνογνωσία. Εμείς θα είμαστε εκεί να μας ενημερώνετε για τις πρωτοβουλίες σας αλλά και για τις μετρήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Πάμε τώρα στην Κύπρο, στον συνάδελφο.